Η μερίδα με βασικά θέματα το νομοθετικό πλαίσιο συνθήκων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τις πρόσφατες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις αλλά και το καθεστώς της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διοργάνωσε η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Ελλάδας και το Σωματείο Χειριστών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης το πρωί της Κυριακής στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Βασίλειος Πάσχος, προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία, η Άντα Σταμάτη, νομικός και συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, καθώς και η Σοφία Άννα Βέργου, νομικός και επίσης συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Η σημερινή μας παρουσία σήμερα εδώ στον νομό Κοζάνης είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους συναδέλφους χειριστές πάνω στα βασικά τους προβλήματα. Η παρουσία μας όμως σήμερα εδώ είναι να αποτυπώσουμε και ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην εταιρεία ΔΕΗ, το οποίο εδώ βλέπουμε συναδέλφους χειριστές δύο ταχυτήτων να πραγματοποιούνται μία άνηση μεταχείριση. Εργαζόμενοι χειριστές οι οποίοι πραγματοποιούν την ίδια εργασία, βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αντιμετωπίζουν τις ίδιες εργασιακές συνθήκες, να αμείβονται διαφορετικά και να μην έχουν την ίδια, θα έλεγα, οικονομική διαχείριση από την εταιρεία της ΔΕΗ. Εμείς εδώ θα θελήσουμε να υπάρξει όσο γίνεται μια ίση μεταχείριση των εργαζομένων μονίμων της ΔΕΗ με τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν ως εργολαβικό προσωπικό. Σήμερα έγινε μια καλή προσπάθεια και υλοποιήθηκε μια δραστηριότητα να γίνει σήμερα η μερίδα εδώ στο Σωματείο Χειριστών, ο οποίος είχαμε και την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ηλιόπουλο Νίκο, για κάποια θέματα τα οποία αφορούν πολύ το κλάδο το δικό μας. Και ιδιαίτερα την ασφάλεια των εργαζομένων, εργασιακά θέματα, συνταξιοδοτικά, αλλά ιδιαίτερα για την ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία έχουμε στο κλάδος μας αυτή τη στιγμή, περνάει πολλά προβλήματα σε αυτό το τομέα. Έχουμε αρκετά ατυχήματα και ήταν καλό αυτό που έγινε η μερίδα για να ενημερωθεί ο κόσμος, γενικά οι χειριστές ας πούμε, του σωματείου και ο κλάδος, για αυτό το λόγο, για τα ατυχήματα που γίνονται, τα οποία τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά. Έγινε μια παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για τα τεχνικά έργα όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Παρουσιάστηκε συνοπτικά το προεδρικό διάταγμα 305 του 1996 όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να παίρνονται και η πρόληψη των κινδύνων που πρέπει να εξασφαλίζει ο εργοδότης σε κάθε εργοδότη.